συζήτηση στην αρμόδια Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας. Αυτό σημαίνει ότι το νομοσχέδιο, γιατί περί νομοσχεδίου πρόκειται, όσο αστείο και αν ακούγεται, το νομοσχέδιο αύριο θα βρεθεί στην Ολομέλεια να συζητηθεί για 2 μέρες και να τεθεί προς ψήφιση το βράδυ της Πέμπτης, αργά το βράδυ της Πέμπτης. Όλα αυτά έχουν και παράπλευρες απώλειες, έχουν και απόνερα και γι' αυτά θα συζητήσουμε αμέσως τώρα με τον Αναστάσιο Καπνοπόλη, τον πρόεδρο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα, πρόεδρε. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Και σας εύχομαι και καλή χρονιά, μια και είναι η πρώτη φορά που συναντιόμαστε. Να είστε καλά. Προς το παρόν, οι παράπλευρες απώλειες περνάνε στα ψηλά γράμματα. Όταν θα μπλέξουμε μετά με τις εμπορικές ονομασίες και θα αρχίσουμε να έχουμε ζητήματα γιατί χρησιμοποιείς το μακεδονικός, μακεδονική, πρόλαβα, πρόλαβες, ποιος το κατοχύρωσε κλπ. Τότε θα τραβάμε τα μαλλιά μας και σε άλλα επίπεδα. Είναι οι απονημίες, τα σήματα, τα προϊόντα γεωγραφικής προέλευσης και ούτω καθεξής. Κάτι το οποίο δεν χρειαζόταν να έρθουμε σε αυτή τη διαδικασία να φτάσει η Ελλάδα και ιδιαίτερα η Βόρεια Ελλάδα με τα προϊόντα της και να φανταστεί ο κόσμος και οι τηλεθεατές ότι η ελληνική πλευρά έχει μόνο να χάσει, διότι υπερασπιζόμαστε την περιφέρεια της Μακεδονίας και στα ξένα δικαστήρια, στα ξένα φόρα θα είναι κράτος αυτή. Άρα ισχυρότερο είναι το κράτος από μια περιφέρεια και από όσους καταλαβαίνετε δεν μπορώ να τους, ούτε να τους κατανομάσω. Ναι. Απλώς αφήνω με υπονοούμενο το κράτος των Σκοπίων, θα είναι κράτος έναντι μιας περιφέρειας. Αυτό θα πρέπει, αυτή τη λογική θα έπρεπε. Αδυνατίζει, λέτε, κάθε επιχείρημα σε όσους θα ζητήσουν τη συμβολή των δικαστήριων, ειδικά διεθνών δικαστήριων. Το κράτος είναι ισχυρότερο μιας περιφέρειας. Ναι. Αυτό είναι μια λογική που θα έπρεπε τουλάχιστον, εφόσον υποτίθεται αυτοί οι άνθρωποι έχουν σπουδάσει, βγήκανε οι υπουργοί εξωτερικών, οι πολιτικοί μας, όλοι αυτοί οι άνθρωποι γνωρίζουν από διαπραγματεύσεις, κάτι που δεν νομίζω και ένας απλός Έλληνας πολίτης θα διαπραγματευόταν πολύ καλύτερα από ό,τι έχει διαπραγματευτεί σήμερα η ελληνική κυβέρνηση. Και αυτό είναι το λυπηρό γεγονός. Θεωρώ ότι, κατά προσωπική μου εκτίμηση, ότι δεν υπήρξε σωστή διαπραγμάτευση. Ναι. Μόνο δώσαμε και δεν έχουμε πάρει τίποτα, δεν έχει κερδίσει τίποτα ο επιχειρηματικός κόσμος, τίποτα η ελληνική κοινωνία. Έχουμε αφήσει ανοιχτά ζητήματα και θα τα βρούμε μπροστά μας, γιατί όταν υπογράφεις συμφωνία και λες στην επόμενη τριετία βλέπουμε τα εμπορικά, βλέπουμε τα εκπαιδευτικά, βλέπουμε ό,τι άλλο προκύπτει, αντιλαμβάνεστε ότι θα προκύψουν τεράστια ζητήματα. Κοιτάξτε, στην εξέλιξη. Κάτι. Δεν χρειαζόταν. Υπάρχουν και αρκετές εκατοντάδες επιχειρήσεις στο κράτος των Σκοπίων. Ένα πράγμα θα σας πω, ότι τα ελληνικά πετρέλαια, Χαλιβουργείο, η ΑΒ Βασιλόπουλος και κάποιες άλλες μεγάλες εταιρείες είναι ήδη μέσα στο κράτος των Σκοπίων και νομίζω ότι τα ελληνικά πετρέλαια είναι περίπου 1 δισεκατομμύριο ο τζίρος τους, κάτι τέτοιο. Ναι. Από τα 10 δισεκατομμύρια όλος ο τζίρος του κράτους των Σκοπίων. Πάει να πει ότι δεν χρειαζόταν να φτάσουμε σε τέτοιου είδους συμφωνίες και ούτε είχαμε θέμα ονομασίας. Τώρα γιατί το έχουν βάλει μπροστά οι πολιτικοί μας είναι ένα άλλο θέμα το οποίο δεν μπορώ, ναι, δεν μπορώ σας να έχουν προκύψει ζητήματα μέχρι υπάρχουν στιγμής. Υπάρχουν εταιρείες, μακεδονική εταιρεία μία, μακεδονική, ναι, άλλο, μακεδονικά προϊόντα, προέλευσης και ούτω καθεξής. Υπάρχουν εκατοντάδες ζητήματα, είτε σε επωνυμία, είτε σε σήματα, είτε σε προϊόντα, όπως είπα προηγουμένως. Ναι. Ξέρετε τι λένε πολλοί, ότι και οι Σκοπιανοί όλο το προηγούμενο διάστημα δούλευαν ως μακεδονικά τα προϊόντα τους. Και ήταν ένα ζήτημα το οποίο ούτως ή άλλως ήταν σε εξέλιξη. Θα σας δώσω είναι από τα επιχειρήματα της πλευράς, ναι, που είναι υπέρ της συμφωνίας. Θα σας δώσω ένα άλλο στίγμα τώρα που πρέπει να ακούσουν οι τηλεθεατές μας. Όπως γνωρίζετε, κύριε Μόσχη, έχουμε ένα πρόβλημα του περίκλειστου κράτους. Δηλαδή ένα κράτος το οποίο δεν έχει θάλασσα επιβάλλει σε ένα άλλο κράτος να του δώσει χώρο να δημιουργήσει το δικό του στόλο. Ταυτόχρονα σήμερα που μιλάμε δίνονται επιδοτήσεις στους Έλληνες αλληλείς να αποσύρουν τα καΐκια τους. Για ποιο λόγο? Και γίνονται παχυλίμιστοι. Παχυλές αποζημιώσεις. 1 εκατομμύριο για μια απόσταση ενός καϊκιού.
Ένα εκατομμύριο για μία οικογένεια με και τα λεφτά είναι δέλεαρ. Αλλά σε βάθος χρόνου θα έχουν το δικαίωμα στη θάλασσα τη δική μας και δεν μπορούμε να τους κάνουμε τίποτα. Αποδυναμώνεται ο ελληνικός στόλος, ο αλλιευτικός, για να έρθει το Σκοπίον. Αυτό δεν το έχει πάρει κανένα είδηση. Για το περίκλειστο κράτος. Θα μπορούσαν να πάνε στην Αλβανία, θα μπορούσαν να πάνε στη μεριά της Βουλγαρίας. Γιατί δεν τόσο, να το πω λίγο διαφορετικά, τόσο καημός. Ναι. Το Αιγαίο είναι πιο ελκυστικό. Έτσι. Άρα λοιπόν αυτό είναι κάτι το οποίο δεν έχει υποθεί και σας το επισημαίνω, διότι είναι μια κρυφή, άλλη κρυφή πτυχή του όλου προβλήματος, το οποίο θα δημιουργηθεί και προβλήματα και στους αλλιείς και διάφορα άλλα προβλήματα που θα έχει μέσα ο θαλάσσιος χώρος. Υπάρχουν εταιρείες οι οποίες σπέβδουν να κατοχυρώσουν ονόματα. Αυτό μαθαίνω. Άλλοι έχουν. Αυτοί που δεν έχουν, τι γίνεται. Ναι. Με για τους που τη φάγανε. Ναι. Δεν είναι λογική. Περιμένουν την επιτροπή. Δεν είναι. Ποια επιτροπή? Σε έχετε... βάθος πολλών μηνών. Να σας πω κάτι. Μια επιτροπή η οποία θα είναι το ένα κράτος και το άλλο η περιφέρεια. Θα λειτουργήσει υπέρ των ελληνικών συμφερόντων. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό? Εγώ βλέπω ότι δεν μπορείς να τα αφήνεις στην τύχη τους και στην εξέλιξη. Όταν κάνεις συμφωνία, την κάνεις πακέτο, την κάνεις συνολικά. Να είναι, συνολικά. Είναι καλύτερο, του θεραπεύει. Ναι. Εμείς δεν είδαμε σαν επιμελητήριο και σαν φορέας ότι θα μπορούσαμε να εισακουστούμε και τουλάχιστον αυτή η συμφωνία θεωρώ ότι είναι επιζήμια για τα μέλη μας και για τον ελληνικό λαό. Και οι υπόλοιποι νομοί λένε τα ίδια, γιατί βεβαίως, το ψήφισμα αφορά στο περιφερειακό επιμελητηριακό συμβούλιο. Όχι μόνο στο περιφερειακό και στο βιοτεχνικό και σε όλα τα επιμελητήρια. Να. Δεν συμφωνούν τόσο με αυτή την... Του δεν υπάρχει συμφωνία. Επιμελητήριο να συμφωνεί με όχι, τις όχι, πρέσπες. Ιδιαίτερα της Βορείου Ελλάδος, όχι, όχι, όχι. Όχι. Εξ όσων ξέρω. Πιστεύω ότι θα τελευταία στιγμή, την ίστατη στιγμή, να πριτανεύσει η λογική και να καταλάβουν ότι δεν είναι σωστά πράγματα αυτά και δεν θα περάσει αυτή η συμφωνία. Ναι. Δεν θέλω να σας στεναχωρήσω, αλλά δεν το βλέπω. Μάλιστα. Η αριθμητική πολιτική δεν προκύπτει και θα τρέχουμε στο επόμενο διάστημα. Είδομεν. Σας ευχαριστώ για την παρουσία στο δελτίο. Καλά, ευχαριστώ και πολύ. Εσείς. Και εσείς ό,τι επιθυμείτε. Καλό σας βράδυ.